Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι ειδήσεις του Omnia TV. Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Πολυτεχνείο μεταξύ οργανωμένης ομάδας φοιτητών της ΠΑΣΠ και φοιτητών που αντιδρούσαν στην παρουσία τους στο χώρο. Σε ανακοίνωση των ΕΑΚ αναφέρεται ότι η ομάδα φοιτητών της ΠΑΣΠ προσήλθε στο Πολυτεχνείο σε παράταξη στρατιωτικής φάλαγγας, εξοπλισμένη με κράνη και καδρόνια, θυμίζοντας περισσότερο ΜΑΤ με πολιτικά παρά φοιτητική παράταξη. Ακολούθησε ένταση με προφυλακισμούς και οι υπόλοιποι φοιτητές απομάκρυναν τα μέλη της ΠΑΣΠ από το Πολυτεχνείο. Στη συνέχεια, αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέλη της ΠΑΣΠ απήγαγαν, φοιτήτρια της πληροφορικής και μέλος της ΕΑΚ, την εγκλώβησαν σε καφετέρια και υπό την κάλυψη των ΜΑΤ την ξυλοκόπησαν, της έσπασαν προσωπικά αντικείμενα και της φέρθηκαν για αρκετή ώρα με χυδαίο τρόπο. Όταν επενέβησαν άλλοι φοιτητές για να απεγκλωβίσουν τη φοιτήτρια, τα μέλη της ΠΑΣΠ επιτέθηκαν μαζί με τα ΜΑΤ πετώντας πέτρες και ξύλα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, χτυπώντας αδιακρίτως ακόμα και περαστικούς με καδρόνια και σιδηρολωστούς. Μέλη της Χρυσής Αυγής μπήκαν την Κυριακή στις 10 το πρωί στην κοινωνική κατάληψη επιβίωση. Την ώρα που γίνονταν εργασίες στο χώρο, πήραν τα χρήματα από το κουτί της οικονομικής ενίσχυσης, άφησαν εφημερίδες της νεοναζιστικής οργάνωσης και εξαφανίστηκαν χωρίς να προλάβει κάποιος από τους παρισταμένους να τους πιάσει. Στην κατάληψη μετέχουν περίπου 35 άνθρωποι, κυρίως άστεγοι, που επιμένουν να αντιδρούν ειρηνικά και να μην κλειδώνουν τα υπάρχοντά τους. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία της Νέας Υόρκης το πρωί της Τρίτης κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την απομάκρυνση των διαδηλωτών που είχαν κατασκηνώσει στο πάρκο Τσουκώτη. Η κατασκήνωση έχει στηθεί στα πλαίσια των συνεχιζόμενων δράσεων του κινήματος Occupy Wall Street. Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δυνατούς προβολείς περιμετρικά του πάρκου και απομάκρυναν όλους τους διερχόμενους. Κατόπιν, εκατοντάδες πάνωπλες ειδικές κατασταλτικές μονάδες συνέλαβαν τους κατασκηνωτές και απομάκρυναν τις σκηνές. Το πάρκο ονομαζόταν παλιότερα Liberty Plaza, πλατεία Ελευθερίας, και μετονομάστηκε προς τιμήν του προέδρου της εταιρείας που το ανακαίνισε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και στην οποία ανήκει ιδιοκτησιακά. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κεντροδεξιό κόμμα της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγγελας Μέρκελ, τάχθηκε σήμερα υπέρ της έκκλησης που είχε κάνει η καγκελάριος να τεθεί εκτός νόμου το ακροδεξιό Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει στη χώρα εξαιτίας της έρευνας για τις δολοφονίες μεταναστών και ενός αστυνομικού από νεοναζί. Η απόπειρα που είχε γίνει το 2001 να απαγορευτεί το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα είχε αποτύχει λόγω τυπικών λόγων που ανάγονται στο Σύνταγμα της Γερμανίας. Όμως η κυρία Μέρκελ υποστηρίζει πως πλέον η γερμανική δικαιοσύνη πρέπει να μελετήσει τρόπους για να παρακάμψει αυτά τα νομικά προβλήματα. Η πρότασή της να επανεξεταστούν οι επιλογές που υπάρχουν για να τεθεί εκτός νόμου το ακροδεξιό κόμμα υιοθετήθηκε ομόφωνα την τελευταία ημέρα του ετήσιου συνεδρίου του κεντροδεξιού κόμματος στη Λειψία με τη συμμετοχή περίπου 1.000 στελεχών του κόμματος. Το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα διαψεύδει ότι είναι νεοναζιστικό κόμμα. Παρόλα αυτά, νεοναζί το στηρίζουν ενεργά σε εκλογικό και πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα, οι Anonymous ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης σε site ομάδας νεοναζί στη Φιλανδία, δημοσιεύοντας μάλιστα τα ονόματα και τα στοιχεία μελών της οργάνωσης. Δεν ανεχόμαστε καμία ομάδα που βασίζεται σε φυλετικές, σεξουαλικές και θρησκευτικές διακρίσεις, τονίζει η ανακοίνωση των Anonymous. Ενώ μία σύμβουλος βουλευτή έχει παραιτηθεί καθώς το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη λίστα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.